Η καθημερινή ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά ήταν πλήρης. Άρχισε τη μέρα του από πολύ πρωί και για 2-3 ώρες έκανε την ακολουθία του. Έπειτα ιδιαίτερα γραμματέας του Ευγενία Παύλωβα, του διάβασε 2 κεφάλαια από την Παλαιά και 2 κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη. Έπειτα ασχολείται με τις υποθέσεις της επαρχίας. Η γραμματέας του Λέγκβεν, μια ηλικιωμένη και ευσεβής γυναίκα, καθηγήτρια και λογοτέχνης, καθώς και ο γέροντας πατήρ Φιτάλιος, αρχιερατικός επίτροπος, βοηθούσαν σημαντικά τον Αρχιεπίσκοπο στην πληθώρα εργασιών και διεκπεραίωση υποθέσεων, εγγράφων, αλληλογραφίας κλπ. Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος δεχόταν τους ασθενείς. Προς το βράδυ έκανε μια μικρή βόλτα στις όχθες του ποταμού Σαλγκίρ. Στον περίπατο αυτό συνοδευόταν συχνά από τα εγγόνια του Γεώργιο και Νικόλαο, και αυτόν το λίγο χρόνο τον αξιοποιούσε, διηγώντας τα παιδιά ιστορίες από την Αγία Γραφή, και αυτά θυμούνται για πολλά χρόνια τις όμορφες αυτές στιγμές και διηγήσεις. Γυρίζοντας από τον περίπατο, ανέβαινε στο γραφείο και σαργά εργαζόταν γράφοντας κηρύγματα, επιστολές, ιατρικές μελέτες. Οι Κυριακές και οι γιορτές ήταν επίσης πλήρες. Παρά την ηλικία του, τις ασθένειες και την κόπωσή του λειτουργούσε χωρίς βιασύνες και περικοπές. Έγραφε στο γιο του Μιχαήλ. «Σου γράφω αργά το βράδυ, μόλις επέστρεψα από το Τσαγκόι, όπου λειτουργούσα κατά την ημέρα της γιορτής της Αγίας Σκέπης. Η λειτουργία μαζί με το κήρυγμα κράτησε 4 ώρες και επί μία ώρα ευλογούσε τον κόσμο. Κουράστηκα, δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Έχω αρκετή δουλειά, ιδιαίτερα τώρα πριν από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η λειτουργία κράτησε σήμερα 5 ώρες. Κουράζομαι πάρα πολύ». Στα πρώτα χρόνια της διακονίας του στην Κρυμαία, είχε πολύτιμο φίλο συμπαραστάτη και πνευματικό τον αρχιμανδρίτη Τίχωνα Μπογκοσλάβετς, ο οποίος ήταν άνθρωπος μεγάλης πνευματικότητας και διακριτικότητας, ένας από τους ελάχιστους στάρετς που είχαν απομείνει. Ο αρχιμανδρίτης Τίχων γεννήθηκε το 1859, καταγόταν από φτωχή οικογένεια. Μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευση σπούδασε σε τεχνικές σχολές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό και ως ναύτης ταξίδευσε σε αρκετά μέρη μέσα και έξω από τη χώρα. Από παιδί διακρινόταν για την καλοσύνη, την εγκράτεια, την αγνότητά του. Δεν έτρωχε ποτέ κρέας. Ανάμεσα στους ναύτες ξεχώριζε για τα πνευματικά του χαρίσματα. Οι αξιωματικοί τον αγαπούσαν για τη σεμνότητα, την καλοσύνη, την τιμιότητα, την καθαρότητά του. Άνθρωπος αγάπης και θυσίας, ήταν έτοιμος να διακονήσει τους άλλους και να προσφέρει τα πάντα. Είχε την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό να γνωριστεί με τον μεγάλο στάρ της Ρωσίας, τον Άγιο Αυρόσιο της Όπτινα, ο οποίος έγινε και πνευματικός του. Ο Στάρετς Αμβρόσιος επέδρασε καθοριστικά στη ζωή του και στη πνευματική του πορεία. Όταν τελείωσε τη θητεία του, εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων, εκάρι μοναχός με το όνομα Τείχων και αργότερα εξελεγηγούμενος της Μονής. Μετά την Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι και έδιωξαν όλους τους μοναχούς. Ο πατήρ Τείχων εγκαταστάθηκε στη Σιφερούπολη, αλλά πάντα ονειρευόταν την επιστροφή στο μοναστήρι. Σε όλη την Κρυμαία και Ουκρανία τον εκτιμούσαν βαθύτατα και έρχονταν να εξομολογηθούν και να τον συμβολευτούν από πολύ μακριά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όπως σημειώσαμε, συνδέθηκε μαζί του. Ο πατήρ Τείχων έγινε ο πνευματικός του. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς όχι μόνο εξομολογεί τους αυτόν, αλλά τον είχε πάντα κοντά του, συζητούσε μαζί του και τον συμβουλευόταν για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αντιμετώπισε. Λειτουργούσε συχνά μαζί του, όπως και με τον πατήρ Ιλαρίωνα, που ήταν μαζί του στην εξορία. Τόση ήταν η κατάνοιξή τους, που πάντα λειτουργούσαν με δάκρυα. Ο κυριός Λεβίτης πατήρ Λεωνίδας μας είπε: «Ήμουν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και τον βοηθούσα στις λειτουργίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είχε τυφλωθεί. Εγώ διάβασα το κείμενο του Ευαγγελίου και ο Αρχιεπίσκοπος έκανε το κήρυγμα. Δεν θα ξεχάσω το πώς λειτουργούσε. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του και κάθε εκφώνηση μαρτυρούσαν ταπείνωση, ευλάβεια, πίστη και κατάνοιξη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Τότε μάλιστα που ζούσε ο πατήρ Τείχων και ο πατήρ Ιλαρίων, η Θεία Λειτουργία ήταν η φθηνή μυσταγωγία.
λειτουργούσαν με δάκρυα. Στο πιστεύω το αντιμίσιο γινόταν μουσκεμα από τα δάκρυά τους. Ο αρχιμανδρίτης Τείχων κοιμήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1950. Όταν το έμαθε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, έτρεξε στο ναό με δάκρυα στα μάτια. Πλησίασε στο φέρετρο και με πόνο ψυχής είπε: «Γέροντα, γιατί με άφησες εδώ μόνο?» Πράγματι στερήθηκε ένα σημαντικό συνεργάτη και πνευματικό αδελφό. Στην πρώτη επέτειο από την κοίμησή του, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είπε μεταξύ των άλλων: «Είχα τη χαρά να τον έχω φίλο μου και πιο ακριβό και κοντινό μου σύμβουλο στα πρώτα χρόνια της αρχιερατικής μου διακονίας στην Κρεμαία. Όλες οι συμβουλές του για τις υποθέσεις και τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις οποίες είχε ανάγκη, όχι μόνο ήταν πάντοτε σοφές, αλλά και ήταν διαποτισμένες από το Πνεύμα του Χριστού. Μου έδινε τις συμβουλές που θα μπορούσε να μου δώσει ένας γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού. Η μνήμη του πατρός Τείχωνα τιμάται στην Κρεμαία μέχρι τις μέρες μας. Οι πιστοί διέσπασαν πολλά γεγονότα από τη ζωή του και αρκετές προφητείες του». Όπως σημειώσαμε πριν, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνδεόταν φιλικά και αλληλογραφούσε με τον διάσημο γιατρό καθηγητή και ακαδημαϊκό Φιλάτοφ. Ο Φιλάτοφ ήταν πραγματικά ένας μεγάλος επιστήμονας που άνοιξε νέους δρόμους στην ιατρική επιστήμη και ευεργέτησε πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε και κάτι άλλο για το οποίο αγαπήθηκε από το λαό. Σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρξε ένας ατρόμητος και ακλόνητος Ορθόδοξος Χριστιανός. Τον καλούσε στο Κρεμλίνο για να κάνει προσωπικό εγχείρηση. Κοντά του κουβαλούσε μαζί με τα προσωπικά του εργαλεία και μια αρκετά μεγάλη βαλίτσα από μαύρο δέρμα. Το τι είχε μέσα δεν ήταν μυστικό για κανένα. Είχε μια παμπάλια τρίπτυχη βυζαντινή εικόνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είχε ανάγκη στις σπανίες ιδιοφυΐας του, το επέτρεπε αυτές τις μικροαστικές αδυναμίες. Έτσι, πριν από κάθε εγχείρηση, ο γέρος εκλειδώνεται μέσα σε ένα δωμάτιο και προσήφιανε τον γονατιστό κάπου μια ώρα. Μετά έβγαινε και έλεγε ήρεμα: «Φέρτε μου τη λευκή μου μπλούσα». Σε καμιά περίπτωση, λέγουν, δεν είχε πεθάνει έστω και ένας ασθενής του κατά την εγχείρηση, που για πολλούς άλλους ήταν ακατόρθωτη και εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε πίστη στον εαυτό του, έλεγαν πολλοί συναδελφοί του. Όταν όμως αυτός ερωτήθηκε αν πράγματι ήταν έτσι, τους απήντησε: «Όχι, αλλά έχω απέραντη πίστη στο Θεό». Έτσι το κόμμα που διαγράφει συνήθως αμέσως από τα κομματικά μέλη όλους όσοι αποκαλύπτονται να είναι θρησκευόμενοι, στην περίπτωση του Φιλάτοφ έκανε στραβά μάτια. Τον είχε μάλιστα φορτώσει μαζί με την κομματική ταυτότητα και με το διαβόητο «Partmelet» και με ένα σωρό διακρίσεις, τίτλους, παράσημα. Άξιο μνήμας είναι και το γεγονός του θανάτου και της κηδείας του μεγάλου αυτοεπιστήμονος. Όταν μαθεύτηκε ότι πέθανε, η συγκίνηση του λαού ήταν πρωτοφανής. Επειδή η κηδεία του θα γίνεται στην Οδυσσό, κατέφθασε πολυμελής αντιπροσωπεία επισήμων από το Κρεμλίνο. Αποφασίστηκε να γίνει μεγαλοπρεπής κηδεία και στο τέλος να καεί η σωρός του. Όμως η χείρα Φιλάτοφ τους ενηχείρισε τη διαθήκη του και τους είπε να μην διαβάσουν μπροστά σε όλους. Ένας παριστάμενος εισαγγελέας ανέλαβε να τη διαβάσει. Τόσο ο εισαγγελέας όσο και οι άλλοι κριτικοί επίσημοι έμειναν αποσβολωμένοι όταν άκουσαν: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επιθυμώ να ταφώ ως πραγματικός χριστιανός Ορθόδοξος. Η νεκρόση με ακολουθεί ένα ψαλί από επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος να συνοδεύσει τη σωρό μου μέχρι τον τάφο. Πάνω στον τάφο να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα και μαρμάρινος σταυρός πάνω στον οποίο θα γράψετε: Εθάδε κείτε ο δούλος του Θεού». Πάνω δε στην πλάκα να γραφεί: «Προσδοκώ ανάστηση νεκρών. Παρακαλώ κάθε χρόνο να τελείται στον τάφο μου μνημόσυνο». Όταν τελείωσε η ανάγνωση, οι παρεστάμενοι επίσημοι και οι κηρυγμένοι άθεοι αισθάθηκαν μεγάλη δυσφορία. Επικοινώνησαν με το Κρεμλίνο, αλλά από εκεί δόθηκε εντολή να εκτελεστεί η επιθυμία του εκλειπώντος. Κατά τη μεταφορά του νεκρού από το σπίτι στην εκκλησία, οι αμέτρητες χιλιάδες του λαού που είχαν κατακλείσει τους δρόμους φώνασαν: «Και νεκρός νίκησες, πατέρα», ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων. Το Φιλάτοφ είχε επισκεφθεί και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς για το μάτι του. Ήδη είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι από καιρό, όπως είδαμε, και τώρα έκανε την όρασή του και από το υγιές μάτι. Για τις συναντήσεις του αυτές
έγραφε στο γιο του αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ο Φιλάτοφ είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πιστεύει στο Θεό. Τον επισκέφθηκα 2 φορές και είχε έρθει στο ξενοδοχείο μου για να εξομολογηθεί. Σε άλλο γράμμα του γράφει: αρκετή ώρα συζητήσαμε με τον Φιλάτοφ για το επιστημονικό έργο του και για τα πνευματικά θέματα. Είναι πολύ πιστός άνθρωπος. Το φθινόπωρο του 1947 τον επισκέφθηκε στην Οδυσσό. Ο Φιλάτοφ εξέτασε το μάτι του και του είπε πως η ολοκληρωτική τύφλωση είναι ακόμα μακριά. Έγραφε πάλι ο αρχιεπίσκοπος. Ο Φιλάτοφ γνωμάτευσε την εξασθένηση του κραστιλαϊδούς φακού, η οποία θα προχωράει με αργούς ρυθμούς, και μου είπε ότι θα μπορώ να διαβάζω για μερικά ακόμα χρόνια, από 3 έως 10. Πέρασαν 4 χρόνια ακόμα χωρίς ιδιαίτερη επιδείνωση της όρασης. Την άνοιξη του 1952, δίχως να υπολογίσει τις δυνάμεις και τις αντοχές του, όπως πάντα άλλωστε, ανέβηκε στη Μόσχα και πέρασε μερικές εβδομάδες από το πρωί ως το βράδυ στις βιβλιοθήκες της Μόσχας. Κούρασε υπερβολικά το μάτι του και η όρασή του μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Δεν είχε την αίσθηση του χρώματος και τα αντικείμενα τα έβλεπε σαν σκιές. Τώρα έπρεπε να ρωτάει τι χρώμα έχει ο όγκος, τι μορφή έχουν το δέρμα και οι βλενογόνοι. Έτσι δεν μπορούσε πια να δέχεται ασθενείς και αδυνατούσε να ετοιμάσει το βιβλίο του για την τοπική αναισθησία για τη δεύτερη έκδοση. Το φθινόπωρο του 1952, ο καθηγητής Φιλάτοφ έγραψε στον αρχιεπίσκοπο Λουκά και του πρότεινε να γίνει εγχείρηση ηρυδεκτομής. Ο αρχιεπίσκοπος δεν συμφώνησε επειδή λόγω του διαβήτη η εγχείρηση θα μπορούσε να καταλήξει σε διαποίηση. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του λυπούνταν για τον ποιμενάρχη τους. Ο ίδιος μάθαινε να μετακινείται στο δωμάτιο του ψηλαφυτά και να υπογράφει δια της αφής τα έγγραφα που του έφερναν οι γραμματείς. Ο νεαρός επίσκοπος Μιχαήλ της επαρχίας Λούζα, ο οποίος είχε έρθει στη Σιφερούπολη για να γνωρίσει από κοντά τον αρχιεπίσκοπο, θυμόταν. Πέρασα το κατόφλι. Κοίτα το σεβασμιότητο να στέκει στη μέση του δωματίου. Κούναγε ένα μήχανα τα χέρια του στον αέρα. Έψαχνε προφανώς να βρει το τραπέζι και την καρέκλα. Είπα το όνομά μου και άκουσα βαθιά δυνατή φωνή. Χαίρετε, Δέσποτα. Ακούω τη φωνή σας, αλλά δεν σας βλέπω. Πλησιάστε, σας παρακαλώ. Αγκαλιαστήκαμε. Πιάσαμε κουβέντα. Διαφερόταν για τη δουλειά μου, για το που σπούδασα και ήταν οι καθηγητές μου. Την ώρα που συζητούσαμε, σηκώθηκε και άναψε μεγάλης ισχύς ηλεκτρική λάμπα που ήταν πίσω από το ρολόι και είχε διάφανη πλάκα. Προσπαθούσε να δει τι ώρα ήταν. Το παρατήρησε αργότερα. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει μόνος του, το έκανε. Η τύφλωση δεν λύγησε τη θέλησή του και δεν αλλίωσε την αντιληπτικότητά του. Όταν το ρώτησα αν βλέπει όνειρα, μου απάντησε: «Ω και τι όνειρα, πραγματιστά». Την ημέρα της γιορτής του επίσκοπος Μιχαήλ παραβρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θυμάται πως οι ιερείς βοηθούσαν τον αρχιεπίσκοπο να μετακινείται μέσα στο ναό και όταν τέλειωσε η λειτουργία και όλοι του ευχήθηκαν, αυτός σαν να ανέβλεψε ξαφνικά, ανέβηκε στο θρόνο αβοήθητος. Στην έξοδο τον περίμενε πολλής κόσμος με λουλούδια στα χέρια που φώνασαν: «Αγαπητέ γιατρέ μας». Ο αρχιεπίσκοπος έστεκε χαμογελαστός μεταξύ των πιστών και των πρώην ασθενών και ευλογούσε αυτά τα πνευματικά του παιδιά. Στις αρχές του 1955 δεν έβλεπε πλέον καθόλου και από τα 2 μάτια. Κάποια στιγμή ήρθε στην Κρυμαία ο καθηγητής Σεβελεύ, μαθητής του Φιλάτοφ. Εξέτασε τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έγραφε έπειτα στους δικούς του: «Ο Σεβελεύ βρήκε πως έχω πολύ προχωρημένης μορφής γλαύκωμα. Η εγχείρηση την οποία αποκάλεσε πολύ επικίνδυνη θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να μου δώσει ελάχιστη όραση, αλλά σε καμιά περίπτωση τη δυνατότητα να διαβάζω». Άλλοτε έγραφε: «Ο Ρώσος Δούκας Βασίλειος Ντέμνινγκ είπε κάποτε στον άνθρωπο που τον τύφλωσε, μου έδωσε στο μέσο για τη μετάνοια. Δέχθηκα το θέλημα του Θεού να μείνω τυφλός μέχρι το θάνατό μου με ήρεμη ψυχή, με ευγνωμοσύνη και πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό». Ποτέ κανένας δεν άκουσε το παραμικρό παράπονο από το στόμα του για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άλλωστε είχε τη βεβαιότητα πως το να είναι κανείς τυφλός στα εσωτερικά του μάτια είναι το χειρότερο. Αυτό όμως ήταν ορθάνυχτα. Αργότερα γράφε στο γιο του Αλεξέη: «Το να είναι κανείς τυφλός βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά για μένα, περιτριγυρισμένο από ανθρώπους που με αγαπάνε
είναι πολύ πιο εύκολο παρά για εκείνους τους δυστυχισμένους τυφλούς που είναι μόνοι τους αβοήθητοι. Για την πνευματική μου εργασία, το πρόβλημα αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο και νομίζω πως θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως το θάνατο. Την περίοδο αυτή, τον επισκέφθηκα στην Αλούστα, στο μικρό σπιτάκι όπου περνούσε τα καλοκαίρια του ένας επίσκοπος και ένας ιερέας, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευγένιος Βορσεύσκι. Ο δεύτερος από αυτούς περιγράφει συγκινημένος στη συνάντηση αυτή. Και αυτό το σπίτι είχε δύο μικρά δωμάτια. Ο αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του έναν άνθρωπο που τον υπηρετούσε. Μελετούσε με πολύ προσοχή την κάθε υπόθεση της επαρχίας. Έτυχε να βρεθούμε σε μια από τις συσκέψεις και μας εξέπληξε η μνήμη και πολύπλευρη γνώση του Σεβασμιωτάτου Λουκά. Οι ουσιαστικές παρατηρήσεις του και η ικανότητά του να δίνει σωστή λύση του προβλήματος. Παρατηρήσαμε αμέσως πως ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς περιφερόταν στο διαμέρισμά του στο σπίτι και στην αυλή δίχως μπαστούνι. Μόνος του έπαιρνε τα πράγματα που χρειαζόταν, άλλασε τα πιάτα, έβαζε το φαγητό στο πιάτο του. Διαφερόταν και ρωτούσε λεπτομερώς για τα εκκλησιαστικά θέματα. Κατά τη διαμονή του στην Αλούστα δεν δεκόταν πια ασθενή στο σπίτι. Ήταν πολύ καλό στη διαγνωστική και προσδιόριζε με ακρίβεια την έκβαση της ασθένειας. Μας έλεγαν ότι οι τοπικές πολυκλινικές τους πιο βαριά αρρώστους τους έστελναν μερικές φορές στον τυφλό αρχιεπίσκοπο για να κάνει τη σωστή διάγνωση. Μια φορά γονείς είχαν φέρει στο Σεβασμιότατο τον άρρωστο γιο τους. Ο δεσπότης ψηλαφώντας διέγνωση αλάνθαστα από την αρρώστια και παρακάλεσε να βγάλουν έξω το παιδί. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Προσεύχεστε στον Κύριο. Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν θα περάσει ούτε ένα δεκαήμερο και το παιδί σας θα πάει στους ουρανούς». Όλα έγιναν όπως τα είχε προείπει. Το βράδυ της 5ης Αυγούστου πήγαμε στην Πανηχίδα σε ένα ναό της πόλης Αλούστα. Έκαναν πανηγυρική υποδοχή στους αρχιερείς. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς προχωρούσε μόνος του, χωρίς να τον βοηθά κάποιος. Φαίνεται προσανατολιζόταν από το χτύπο των βημάτων του επισκόπου Ινοκέντιου. Πήρε το σταυρό από τον επίτροπο του ναού, τον έδωσε να τον ασπαστεί ο Σεβασμιότατος Ινοκέντιος και ύστερα σε εμάς τους κληρικούς. Άρχισε η πανηγυρική πανηχύρα. Τις ευχές διάβασε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς χαμηλόφωνα από μνήμης, παρόλο που μπροστά του κρατούσαν ανοιχτό το ιερατικό, το οποίο κατά καιρούς ψηλαφούσε. Μεταθυμιάτιζε την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και όταν έπρεπε να κάνει στροφή τον βοηθούσαν οι υποδιάκονοι. Το αθρινό Ευαγγέλιο το διάβαζε επίσης ο Σεβασμιότατος Λουκάς. Το διάβαζε χωρίς λάθη, ψηλαφώντας κάπου κάπου το κείμενο, το οποίο τα γράμματα δεν προεξήχαν όπως τα βιβλία για τους τυφλούς, αλλά ήταν τυπωμένα κανονικά. Με το λάδι του ευχελαίου έχρεο επίσκοπος Ινοκέντιος, αλλά τους κληρικούς τους έχρεο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Άγγιζε ελαφρά τον καθένα και τους έχρυε ακριβώς στη μέση του μετόπου. Κατά την πανηχίδα ο Σεβασμιότατος Λουκάς άκουγε προσεκτικά την κάθε λέξη, την κάθε ψαλμωδία, το συνέπαιρνε η προσευχή και με το νου του δεν βρισκόταν στη γη, μπροστά στο βήμα του Κυρίου, αλλά στους ουρανούς. Το πρωί ήρθαν οι αρχιερείς για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Η εκκλησία γέμισε από τους πιστούς, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί παραθεριστές. Όπως και την παραμονή ο Σεβασμιότατος Λουκάς, χωρίς να το βοηθήσει κάποιος, βγήκε από το αυτοκίνητο και προχώρησε προς το ναό. Πατούσε με σιγουριά το χαλάκι που του είχαν στρώσει. Ύστερα πήρε καιρό, ασπάστηκε τις εικόνες. Όσοι δεν γνώρισαν πως ο αρχιεπίσκοπος ήταν τυφλός, δεν καταλάβαιναν πως ο αρχιερέας που κάνει τη λειτουργία δεν βλέπει και από τα δυο μάτια. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς άγγιζε το Άγιο Δισκάριο προσεκτικά. Ευλογούσε τα τίμια δώρα, δεν τα κουμπούσε κατά λάθος με το χέρι με τα άφια. Όλες τις ευχές, οι λειτουργίες έλεγε απ' έξω και δυο φορές μόνο ψηλάφισε με το δάχτυλο το κείμενο στο ιερατικό. Κοινώνησε ο ίδιος μόνος του και κοινώνησε και τους κληρικούς. Παρακολουθούσαμε όλα αυτά και βλέπαμε πως όλα κατευθύνονταν από το Θεό, ο οποίος εν σοφία οδηγεί ακόμη και τους τυφλούς. Ο ίδιος δίπλωσε το Άγιο Αντιμήσιο και ολοκλήρωσε τη Θεία Λειτουργία. Πριν το τέλος βγήκε για να κάνει κήρυγμα, όλοι περιμέναμε με κομμένη την ανάσα. Και να, το κήρυγμα άρχισε. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς μίλησε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Ύστερα μίλησε για τον θείο φωτισμό παρόμοιο με αυτόν του Θαβόρ. Τόνιζε ιδιαίτερα πως κάθε άνθρωπος που πιστεύει, που είναι αφοσιωμένος στον Κύριο και που τον αγαπά, δεν μπορεί να είναι τυφλός, διότι το φωτίζει το θείο φως, που του δίνει μια ειδική όραση και μια ιδιαίτερη χαρά.
Στο κήρυγμά του αναφερόταν στα κείμενα της Αγίας Γραφής, κατονόμαζε μεμονωμένα βιβλία, κεφάλαια και στίχους, τα οποία διάβαζε ο επίτροπος του ναού, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στο Σεβασμιότατο. Η κάθε λέξη του Αρχιεπισκόπου έβγαινε από τα βάθη της καρδιάς του, ήταν διαποτισμένη με πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου. Από αυτές τις μεριές του ναού ακουγόταν το κλάμα και τα σιγανά αναφιλητά. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου έπεφταν σαν ωριμός σπόρος στις καρδιές των ακροατών και ρίζωναν βαθιά εκεί μέσα. Καθένας από εμάς ένιωθε αναγεννημένος μετά από αυτό το δυνατό και πνευματικό κήρυγμα πίστεως. Όπως σημειώσαμε, κατά την πολεμική περίοδο επικράτησε μια ύφεση στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και σχετική ανοχή. Η Εκκλησία είχε την ευκαιρία να συγκροτηθεί. Βεβαίως πάντα υπήρχαν οι θερμοκέφαλοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Έτσι ναι, με άνοιξαν αρκετοί λαοί, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις που άλλοι έκλεισαν ή ανατινάχθηκαν. Ο θάνατος του Στάλιν του 1953 αναπτέρωσε τις ελπίδες των πιστών για μια πραγματική ελευθερία στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως, ο διάδοχος του Νικίτα Χρουτσόφ, παρά το κλείσιμο του Γκουλάγκ που επιχείρησε και την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων παρά την αποστανοποίηση, για την Εκκλησία κράτησε πολύ σκληρή στάση. Στην περιβόητη απόφαση της 10ης Νοεμβρίου του 1954, την οποία υπέγραφε ο Χρουστσόφ, αναφερόταν τα σφάλματα της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και καλούσε τους κομμουνιστές σε μια μελετημένη, προσεκτική, συντονισμένη δράση κατά της Εκκλησίας, αποφεύγοντας τις ακρότητες, τα σκληρά διοικητικά μέτρα, τα βασανιστήρια. Αντίθετα δηλαδή με τον Στάλιν, ο Χρουστσόφ για λόγους εξωτερικής πολιτικής απέφυγε να χυθεί αίμα. Μια αντιθρησκευτική προπαγάνδα βαθιά υπομονετική, απευθυνόμενη επιτίδια στους πιστούς, θα τους βοηθήσει να απελευθερωθούν οριστικά από τη θρησκευτική πλάνη, έγραφε μεταξύ των άλλων η απόφαση. Μεσολάβησαν 4 χρόνια σχετικής ανοχής, αλλά και προετοιμασίες για το νέο κύμα διωγμών που απρόσμενα ξέσπασε μια φοβερή ένταση το 1959. Με διάφορα νομοθετήματα οι ναοί και τα ελάχιστα μοναστήρια άρχισαν να κλείνουν. Απαγόρευσαν να ιεργούν ιερείς σε πολλούς ναούς λόγω των κενών που υπήρχαν. Έτσι πολλοί ναοί έκλεισαν νόμιμα ή χαρακτήριζαν ή πολεοδομικές υπηρεσίες ένα ναό επικίνδυνο που χρειαζόταν επισκευή. Ο ναός φραγιζόταν μέχρι να επισκευαστεί ή κρεμιζόταν. Άλλο το ένας ναός συγκέντρωνε πλήθος ανθρώπων και εμπόδιζε την τροχιά κίνηση ή έπρεπε να κρεμιστεί διότι το επέβαλε ο εξοραϊσμός της πόλης και το απαιτούσε το νέο πολεοδομικό σχέδιο. Η οτάδε ναός ήταν κοντά στο σχολείο και αποτελούσε με τη σιωπηλή παρουσία του πρόσκομα και συνεχή πρόκληση στην αθεϊστική ακουγή των μαθητών. Ακόμη επενέβαιναν στα εκκλησιαστικά συμβούλια, καθερώντας τους πιστούς επιτρόπους και διορίζοντας άθεους, κλέφτες, απατεώνες, μέθησους που δημιουργούσαν στους ιερείς και επισκόπους τεράστια προβλήματα. Οι ιερείς δεν είχαν σχεδόν κανένα δικαίωμα στη διοίκηση του ναού. Δεν ήταν μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ακόμη και τα κηρύγματά τους έπρεπε να τα υποβάλουν γραπτώς στο κόμμα προς έγκριση. Επίσης, επέβαλα βαριά φορολογία στους ναούς και στους ιερείς. Μέσα σε 3 χρόνια έκλεισαν ή ανατείναξαν 10.000 εκκλησίες. Η πολυκύμαντη ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά πλησιάζει προς το τέλος. Όλη η ζωή του ήταν αφιερωμένη στο Θεό και στον άνθρωπο και το Θεό ευηρέστησεν και ανθρώπους οκοδόμησεν. Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου τον εδίωξαν, ιδέ το Χριστού τον αγάπησαν. Είναι χαρακτηριστικό ένα απλό περιστατικό. Ήριζε κάποτε από τη Μόσχα. Από παρεξήγηση δεν τον περίμενε κανείς στο αεροδρόμιο. Ήταν λίγον πριν το 1956 και σχεδόν διπλός στεκόταν αμήχανος. Κάποιοι πολίτες τον γνώρισαν και τον βοήθησαν να ανέβει στο λεωφορείο. Αλλά όταν έφτασα στην πόλη και ετοιμάστηκε να κατέβει στη στάση, έγινε το κάτι άλλο. Οι επιβάτες του λεωφορείου παρακάλεσαν τον οδηγό να αλλάξει διαδρομή και να πάει 3 τετράγωνα πιο πάνω. Το λεωφορείο σταμάτησε ακριβώς έξω από το σπίτι του. Τον βοήθησαν να κατέβει από το λεωφορείο και τότε εντελώς αυθόρμητα όλοι οι επιβάτες, πιστοί και διάφοροι, τον χειροκρότησαν θερμά. Τον εκτιμούσαν ακόμη και άνθρωποι αλλόδοξοι ή αλλόθρησκοι, όπως παραδείγματος χάρη οι Εβραίοι.
ο αρχιραβίνος της συναγωγής, το οποίο ο αρχιεπίσκοπος είχε σώσει τη ζωή, ερχόταν να το συγχαρεί στις μεγάλες γιορτές. Το 1957 οι πιστοί οργάνωσαν σεμνή γιορτή για να τον τιμήσουν. Έκλεινε τότε τα 80 χρόνια του. Έγραφε τότε στο γιο του πως έλαβε συγχαρητήρια, επιστολές από τον Πατριάρχη Μόσχας, της Γεωργίας, από 30 αρχιερείς και από εβραϊκή κοινότητα, τα μέλη της οποίας με εκτιμούν βαθύτατα. Ο λαμπρός φυσιολόγος, μαθητής και διάδοχος του Παυλόφ, ο Ορμπέλη, ανήκε στους επιστήμονες που εκτιμούσαν ιδιαίτερα τον αρχιεπίσκοπο. Ο γιος του αρχιεπισκόπου Λουκά, Αλέξιος, είχε επισκεφθεί τον Ορμπέλη και διηγεί το για αυτή τη συνάντηση. Συζητήσαμε για τον πατέρα μου τον Αύγουστο του 1958. Ο Ορμπέλη ήταν ήδη κατάκητος και πέθανε 3 μήνες αργότερα. Θυμάμαι πως είχα εκπλαγεί. Σε όλη τη συζήτηση ο Ορμπέλη εξέφρασε τα αισθήματα σεβασμού προς τον πατέρα μου και θαυμασμού για τη σταθερότητα των πεποιθήσεών του, για το ότι παρέμεινε τόσο γιατρός των σωμάτων όσο και των ψυχών. Η σταθερότητα, η ακλόνητη φύση του πατέρα μου τέριασαν ιδιαίτερα στο χαρακτήρα του Ορμπέλη, διότι και αυτός στα χρόνια που βομβαρδιζόταν η επιστήμη της φυσιολογίας δεν αρνήθηκε τα πιστεύω του ως επιστήμονας. Ακόμη και τα 2 μήνες πριν από το θάνατό του, ο Στάλιν ξεκίνησε ύπουλο πόλεμο υπονόμευση στο Ορμπέλη, προετοιμάζοντας τους επιστήμονες για την ανακήρυξή του σε εχθρό του λαού και τη σύλληψή του. Αυτός με θάρρος και ανδρεία έμεινε πιστός και περίμενε το τέλος. Ο αρχιεπίσκοπος έγραψε στον Ορμπέλη: «Είμαι συγκινησμένος που κατά την πολύ ωραία συζήτηση με το γιο μου του ζητήσατε να μου μεταβιβάσει το σεβασμό σας προς εμένα, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επιστήμονα. Γνωρίζετε βέβαια πόσο δύσκολο μου ήταν το να αντιπαρατίθεμε στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και πόσα βάσανα μου προκάλεσε αυτό στο παρελθόν και μου προκαλεί ακόμη. Σας εκτιμώ βαθύτατα ως μεγάλο επιστήμονα και ως θαραλέο αγωνιστή κατά των διαφόρων ανάξεων κολάκων και αχθοφόρων της φήμης του μεγάλου φυσιολόγου Παυλόφ. Ο Κύριος να παρατείνει τη λαμπρή και τόσο ωφέλιμη ζωή σας και να δυναμώσει την αντοχή της άρρωστης καρδιάς σας. Θα τον παρακαλώ γι' αυτό στις προσευχές μου. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 1958, 5 Σεπτεμβρίου». Το 1957 ο ίδιος αρχιεπίσκοπος, όντας τυφλός, υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του, την αυτοβιογραφία του, στη γραμματέα του Λέικφελντ. Άρχισε με τα παρακάτω λόγια, όπως τα παραθέτει ο Στρούβε: «Δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ως ματαιοδοξία όσα πρόκειται να σας διηγηθώ. Με πάσαν ειλικρίνεια σας εξομολογούμε ότι δεν επιζητώ την προσωπική μου δόξα, αλλά την δόξα εκείνου, ως της με απέστειλε. Εις το βιβλίο του το Βιτ αναγιγνώσκομεν αυτά τα σημαντικά λόγια: Μυστήριον βασιλέως καλών κρύψε, τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτην εν δόξος». Ακριβώς, πρόκειται περί των μεγάλων έργων του Θεού, τα οποία εξεδηλώθησαν εις τη ζωή μου, περί των οποίων επιθυμώ να σας ομιλήσω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαρωτώνται πώς κατόρθωσα, αφού απέκτησα την φήμη ενός σοφού και μεγάλου χειρουργού, να εγκαταλείψω την επιστήμη και την χειρουργική και να γίνω κήρυξ του Ευαγγελίου του Χριστού. Εκείνοι που κάνουν τη αυτά σκέψεις διαπράττουν μέγα σφάλμα σκεπτόμενοι ότι είναι αδύνατο να συνδυαστούν η επιστήμη και η θρησκεία. Μια παρόμοια γνώμη είναι εξ ολοκλήρου εσφαλμένη. Η ιστορία της επιστήμης μας διδάσκει ότι και αυτοί ακόμη μεγαλοφυείς σοφοί, όσο ο Γαλιλαίος, ο Νεύτων, ο Κοπέρνικος, ο Παστέρ, ο μεγάλος μας φυσιολόγος Παυλόφ, ήσαν βαθαίως θρησκευτικοί άνθρωποι. Και γνωρίζω ότι μεταξύ των καθηγητών των συγχρόνων μας υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν. Μάλιστα μου ζητούν την ευλογία μου, αλλά αυτό δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να το κάνουμε, να γίνει κατανοητόν από τους ανθρώπους εκείνους που με κατηγορούν διότι έγινα ιερεύς και επίσκοπος. Ας τους αφήσω μεν ήσυχους. Παρά τα αυτά οφείλω να σας είπω
ό,τι και εγώ ίδιος θεωρώ ως εκπληκτικόν και ως ακατάληπτον αυτό που ο Θεός έκαμε με μέ. Όμως ρίπτον εν βλέμμαν εις το παρελθόν μου. Βλέπω καθαρά πως χωρίς να το καταλάβω, ο Κύριος από αυτής της τρυφεράς μου νεότητος με οδήγησε προς την ιεροσύνη, την οποία ουδέποτε είχον σκεφτεί, δεδομένου ότι περιπαθώς ηγάπων την χειρουργικήν και είχον εις αυτήν αφιερωθεί με όλη μου την ψυχήν. Η επίδοσής μου αυτή ικανοποιεί πλήρως την φιλοδοξίαν που είχον πάντοτε να υπηρετήσω τους πτωχούς και τους υποφέροντας και να διαθέτω όλας μου τας δυνάμεις προς ανακούφιση των πόνων των και προς υποβοήθησή των εις τας ανάγκας των. Τα χειρόγραφα της αυτοβιογραφίας φυλάσσοντας τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας. Το λαμπρό αυτό αστέρι της Ρωσικής Γης έμεινε κρυφό. Μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος, η αυτοβιογραφία κυκλοφόρησε στη Ρωσία και έγινε χτήμα χιλιάδων ανθρώπων. Ο αρχιεπίσκοπος γιατρός ήταν γνωστός, αλλά κυρίως ως επιστήμονας. Οι αρχές έκρυβαν επιμελώς την αρχιερατική του ιδιότητα. Το 1958 κυκλοφόρησε στη Μόσχα η Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια. Για τον αρχιεπίσκοπο Λουκά αφιερώνει μερικές σειρές, πουθενά όμως δεν αναφέρει ότι ήταν επίσκοπος. Βόινο, Γιασενέσκι, Βαλεντί του Φέλιξ, 1877-1961. Ο Σοβιετικός χειρουργός, δόκτορας, βραβευμένος με κρατικό βραβείο το 1946. Το 1903 τελειώνει το ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Το 1905 είναι χειρουργός στη Μόσχα. Παρακολούθησε μαθήματα στην κλινική του καθηγητή Διακόνοφ και στη σχολή τοπογραφικής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής πλάι στον καθηγητή Ρέιν. Ύστερα από αυτά, επιστρέφει στην πρακτική ιδιότητα του χειρουργού. Από το 1910 έως το 1916 είναι διευθυντής του νοσοκομείου στην πόλη Περεσλάβ-Ζαλένσκι. Το 1917 είναι διευθυντής καθηγητής και χειρουργός στην Τασκένδη. Από το 1920 είναι καθηγητής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, 1940-1945, είναι ο υπεύθυνος χειρουργός. Το 1946 εγκαταλείπει την ιατρική δραστηριότητα διότι έχασε την όρασή του. Έχει γράψει πάνω από 30 συγγράμματα, μέσα στα οποία είναι οι εργασίες για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων το 1934 και τη διαποίηση στα τραύματα από πυροβόλα όπλα στις αρθρώσεις το 1944. Όλες αυτές οι εργασίες του βραβεύτηκαν με το βραβείο Στάλιν. Πάνω από 25 χρόνια ασχολείται με τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Στα χρόνια 1920-1930 είχε εξοριστεί στη Σιβηρία. Η επίγεια ζωή του Αρχιεπισκόπου πλησιάζει προς το τέλος της. Η διωγμή που είχα ξεσπάσει του δημιούργησαν αφόρητη θλίψη που επηρέασαν την ήδη κλονισμένη υγεία του. Είχε γίνει πολύ χλωμός και αρνιόταν να φάει. Τα Χριστούγεννα του 1960 λειτουργήσε για τελευταία φορά. Συνέχιζε όμως να κηρύττει ανελιπώς ως την Κυριακή της Τυρινής. Οπότε έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα. Ένιωθε πως πλησίαζε το τέλος του και προετοιμαζόταν με έντονη προσευχή. Ήταν ήρεμος και γαλήνιος. Η μακροχρόνια τυφλωσή του δεν άλλαξε το χαρακτήρα του. Απόλυτα παραδομένος στο θέλημα του Θεού, υπέμεινε τα πάντα με αξιοθαύμαστη καρτερία, χωρίς να παραπονιέται και να γονγκίσει. Πλησιάζοντας η μέρα της αναχώρησής του γύρισε και είπε στην ανεψιά του, «Θα σας αφήσουν άρα για να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός». Η ανεψιά του απόρρισε. Δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει αυτή την ενιγματική φράση. Κατάλαβε αργότερα, κατά την ημέρα της κηδείας του, τι εννοούσε. Ήρθε η Κυριακή, 11 Ιουνίου 1961, μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες που έλαψαν και αγίασαν στην Αγία Ρωσία. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί, όταν οι πιστοί ετοιμάζονταν για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ανάσαινε κάπως βαριά. Πήρε 2 φορές αναπνοή και άλλες 2 φορές πιο σιγά. Η ψυχή του φτερού σύγγισε για τον ουρανό. Ομολογήτης Αρχιεπίσκοπος έφυγε
για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα με τους Ρώσους Αγίους στο επουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο για την οσιακή κοιμησή του διαδόθηκε σαν αστραπή. Έθλιψε βαθύτατα το αγαπημένο του ποιμνίο, αλλά και όλους όσοι το γνώρισαν. Άρχισαν να καταφθάνουν στη Σιφερούπολη άνθρωποι από όλη την Κρυμαία και από μακρινές περιοχές. Το μικρό διαμέρισμά του ήταν γεμάτο κόσμο, ενώ πολλοί περίμεναν στην αυλή για να έρθει η σειρά τους να τον ασπαστούν. Οι επιμνημόσυνες δεήσεις από τους ιερείς διαδέχονταν η μια την άλλη. Την πρώτη νύχτα το σκηνωμά του έμεινε στο διαμέρισμά του. Τη δεύτερη μέρα μεταφέρθηκε στο ναό του Ευαγγελισμού. Την τρίτη στον καθεδρικό ναό. Οι ιερείς διαδοχικά διάβαζαν το Ευαγγέλιο, η ανάγνωση του οποίου διακόπτονταν από τις επιμνημόσυνες δεήσεις. Ασταμάτητη η ροή των ανθρώπων που έρχονταν να τον αποχαιρετήσουν. Μπροστά στο σκήνομά του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα, σε αναφιλητά. Έδειχναν τη βαθιά του σύλληψη και θρυνούσαν για την κοίμηση του ταπεινού και στοργικού πατέρα. Με λυγμούς έλεγαν: «Έφυγε ο Άγιος μας, έφυγε ο Ευαγγελιστής μας, ο πατέρας μας». Και δεν σταματούσαν να ομολογούν και να διηγούνται περιστατικά από τη ζωή του, τις ευεργεσίες του. Θυμούνταν τα λόγια του, τις νουθεσίες του, τις αρετές του. Διηγούνταν το πώς παρηγορούσε, πώς θεράπευε, ανέφεραν τα θαύματά του. Ακόμη και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έδειχναν το σεβασμό τους και την εκτίμησή τους στην εξαίρετη προσωπικότητά του. Η κοίμησή του έφερε αναστάτωση και στο κόμμα, αλλά και στην ΚΚΜΠ. Περίμεναν ώρα με την ώρα το θάνατό του και ετοιμάζονταν για αντιπερισπασμό. Αμέσως μετά το θάνατό του, οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν με μεγάλα αντιθρησκευτικά άθρα. Ο διωγμένος, ο άπλος, ο αδύνατος, ο ασθενικός αρχιεπίσκοπος ήταν μια απειλή για το πανίσχυρο άθεο κράτος, περισσότερο και από τα οπλικά συστήματα του υπερηλιαστικού στρατοπέδου. Ακόμη και νεκρός ήταν επικίνδυνος. Ήθελαν να τελειώνουν γρήγορα με αυτόν. Όλος ο λαός επιθύμουσε να γίνει μεγαλόπρεπη κηδεία και η σωρός του να διασχίσει τη Σιφερούπολη από τον καθεδρικό ναό στο κημητήριο που απήχε 3 χιλιόμετρα. Οι κομματικοί φοβήθηκαν, έτρεμαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έστειλαν γρήγορα τηλεγράφημα στη Μόσχα για να πάρουν γραμμή. Η Μόσχα βέβαια ήταν αρνητική. Οι αρχές της Σιφερούπολης κάλεσαν τα παιδιά του Αρχιεπισκόπου και τους ανακοίνωσαν πως απαγορεύεται η εκφορά του νεκρού με τα πόδια από την κεντρική λεωφόρο της πόλης. Ο λόγος, μα τι άλλο, η νεκρική πομπή θα εμποδίσει την ομαλή κυκλοφορία. Και βέβαια υπάρχει κίνδυνος να πάθουν τίποτα 6-7 γριούλες. Πρότεινα λοιπόν να περάσει πομπή από τους απομακρυσμένους δρόμους της πόλης και όχι από τους κεντρικούς, έλεγαν συγκεκριμένα τα παιδιά του. Η ηγεσία της πόλης δεν τσιγκουνεύτηκε τα λεωφορεία. Μας πρότειναν 30 λεωφορεία, μόνο να μην υπάρξει πορεία πεζό, μόνο να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η σωρός του πατέρα στο κημητήριο. Συμφωνήσαμε, αλλά όλα μας ήρθαν διαφορετικά. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη λαϊκή αγανάκτηση. Ακόμη και αλλόδοξοι αντιδρούσαν. Ένας ηλικιωμένος Εβραίος έλεγε: «Γιατί απαγορεύουν να τιμήσουν αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο?» Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν στο ναό μεταξύ των κομματικών και του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ, εκπροσώπου του Πατριάρχου, αλλά και των πιστών μπροστά στο σκήνομα. Σε μια στιγμή, αρχές απαγόρευσαν στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ να τελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Δικείται ο ίδιος για τις συγκλονιστικές αυτές ώρες. Μετά από τηλεφώνημα στη Μόσχα, επέτρεψαν τελικά να γίνει νεκρόσιμη ακολουθία, αλλά έθεσαν όρους σύμφωνα με τους οποίους οι αρχές της πόλης θα ήθελαν να γίνει κηδεία. Όσοι συνοδεύουν τη σωρό θα πρέπει να ανέβουν στα λεωφορεία. Σε καμία περίπτωση να μην σηκώσουν το φέρετρο στα χέρια, ούτε ψαλμωδίες, ούτε μουσική. Η κηδεία έπρεπε να γίνει ήσυχα, γρήγορα, απαρετήρητα και στις 13 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, ούτε ένα λεπτό αργότερα, η σωρός του Αρχιεπισκόπου να βρίσκεται στο χώμα. Μετά από διαπραγματεύσεις στο κτίριο της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος ήλθε πάλι στην οδόν Γκοσπιτάνο Λαγμονιά και πάλι έλεγε για τους ρυθμούς της πόλης, οι οποίοι δεν μπορούν να διαταραχθούν για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στις κεντρικές αρτηρίες.
έδωσε εντολή να μην σταματήσει το λαϊκό προσκύνημα. Όλη τη νύχτα έρχονταν άνθρωποι στον καθεδρικό ναό. Οι μέρες ήταν ζεστές, αποπνιχτικές, αλλά όσοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν, λες και δεν καταλάβαιναν την κουφό βράση. Οι άνθρωποι στριμώχνονταν στο ναό και γύρω από το ναό για ολόκληρο μερόνυχτο. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου του 1961 τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία από τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ και όλο τον κλήρο της Κρυμαίας. Ήρθε η ώρα της εκφοράς. Κατά την ώρα αυτή, όταν ο νεκρός οδηγείται στο κημητήριο, οι ιεροψάλτες ψάλλουν το Άγιο Σου Θεός. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει την εκφορά, γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε εκφράσει την αμφιβολία του στην ανιψιά του. «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλλετε το Άγιο Σου Θεός». Ο περισσότερος κόσμος δεν γνώρισε την απαγόρευση και περίμενα να γίνει κανονικά η εκφορά. Τότε άρχισε από στόμα σε στόμα να κυκλοφορεί από όσους το είχαν πληροφορηθεί και είχα ζήσει τις δραματικές διαπραγματεύσεις. Η αγανάκτηση πλημμύρισε τις καρδιές. Και τότε, εντελώς αυθόρμητα και όχι κατευθυνόμενα, έγινε επανάσταση. Διηγείται η Άννα Δημητρίευνα Στάντνικ, χωράρχης της χοροδίας του Ναού της Αγίας Τριάδος. «Είστε η μέρα της κηδείας. Είδαμε πως το ιερό γέμισε ανθρώπους του κόμματος. Κάτι συζητούσαν με τους ιερείς. Τους έδιναν εντολές. Αισθανόμαστε ότι κάτι μαγειρεύεται». Συνέχεια την αφήνουμε στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου, όταν κάναμε την περιφορά της ορού του Αρχιεπισκόπου γύρω από τον ναό, στην είσοδο περίμενε ήδη νεκροφόρα, από πίσω ένα αυτοκίνητο σε πάνω φορτωμένο με τα λουλούδια, μετά ένα αυτοκίνητο για τον Αρχιεπίσκοπο, λεωφορεία για τους συγγενείς, τους κληρικούς, τους ψάλτες. Υπήρχαν κάμποσα λεωφορεία για τους πιστούς που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αποχαιρετισμό, αλλά σε αυτά τα λεωφορεία δεν ήθελε να ανέβει κανένας. Οι κομματικοί ήθελαν να φύγει νεκροφόρα και έτσι να αναγκάσουν οι πιστοί να μπουν στα λεωφορεία. Ο κόσμος περιτρίγυρσε την νεκροφόρα. Γαντζώθηκαν πάνω της. Δεν ήθελαν να αφήσουν τον αρχιερέα τους να φύγει. Τα αυτοκίνητα για πολλή ώρα δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν. Ο εξουσιοδοτημένος του κόμματος, ιδρωμένος, με βραχνή φωνή έτρεχε από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο. Προσπαθούσε να βάλει τους ανθρώπους στα λεωφορεία. Παρακαλούσε τους μη έχοντας εργασία να περάσουν παραπέρα. Να μην ενοχλούν. Δεν τον άκουγε κανένας. Από τη δική του σκοπιά περιγράφει τη συνέχεια η Άννα Δημητρίευνα Στάντνικ. Ήρθε η ώρα της εκφοράς. Όταν έψαλαν το Άγιος ο Θεός, όλοι προχωρήσαμε προς την πόρτα. Δίπλα αριστερά περίμενε ένα άδειο λεωφορείο. Και όταν βγήκαμε από την άλλη και η νεκροφόρα σταμάτησε, το λεωφορείο αυτό ξεκίνησε διασχίζοντας το δρόμο μας. Ήθελε να μας αποκόψει από την νεκροφόρα, έτσι ώστε να προχωρήσει το λεωφορείο και ο κόσμος να μείνει πίσω, να μην γίνει η εκφορά του Αρχιεπισκόπου. Και τότε φώναξα: «Μη φοβάστε». Οι γυναίκες ούρλιαζαν από το φόβο τους, αφού το λεωφορείο ερχόταν κατά πάνω τους. Τους λέω: «Μη φοβάστε, δεν θα μας πατήσει. Δεν θα τολμήσουν να το κάνουν αυτό. Κρατηθείτε». Και τότε όλοι γαντσώθηκαν από την νεκροφόρα όσο ήταν δυνατόν και προχωρήσαμε. Επιτέλους η πομπή ξεκίνησε. Αφού προχώρησαν περίπου 100 μέτρα, ήθελαν να στρίψουν στην κεντρική οδό. Οι αρχές και πάλι αντέδρασαν. Προσπάθησαν να εμποδίσουν την πομπή και να τη στείλουν από περιφερειακούς δρόμους. Η δασκάλα κυρία Αγκαλίνα, σήμερα του 1998, 85 χρόνων, μας είπε για τη συνέχεια. Μόλις πήγε νεκροφόρα να στρίψει, οι γυναίκες πάλι εντελώς αυθόρμητα πέσαμε στις ρόδες του αυτοκινήτου και φωνάσαμε: «Μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα πάτε από εκεί που θέλετε». Ο κόσμος είχε αρχίσει να στρώνει το δρόμο με τριαντάφυλλα. Ο τότε δήμαρχος της πόλης θύμωσε. Άρπαξε ένα πανέρι με τριαντάφυλλα και το πέταξε μακριά, λέγοντας: «Γιατί κάνετε σκουπίδια και ρυπαίνετε το δρόμο?» Σε λίγο καιρό είχε πολύ άσχημο τέλος. Τελικά, οι κομματικοί υποχώρησαν. Αισθάνθηκα φοβερά αδύναμη αυτή και υπανίσχυρη. Η πομπή κατευθύνθηκε στον κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης, στη λεωφόρο Κύροφ. Θα μπορούσε η πομπή να περάσει μέσα σε 20 λεπτά τον κεντρικό δρόμο, όμως τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να αυξήσουν ταχύτητα. Προχωρούσαν πολύ αργά, με την ταχύτητα που προχωρούσαν οι ηλικιωμένες γυναίκες. Η πορεία κράτησε 3,5 ώρες. Οι αρχές ήθελαν να κρατήσει μόνο 3 λεπτά. Συνεχίζει την αφήγησή της η Άννα Στάντνικ. Ήταν μια υπέροχη πορεία. Πολλοί κόσμος, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Σταμάτησε παντού η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι άνθρωποι είχαν ανέβει στα μπαλκόνια, στις ταράτσες των σπιτιών. Ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει.
αλλά ούτε και θα γίνει στο μέλλον. Τέτοια κηδεία ήταν απόδοση φόρου τιμής. Η φαρμακοποιός, ο Μπέρτσενγκον, θυμάται. Ήταν πραγματική διαδήλωση. Ήταν σαν να παρευρύθηκε όλη η πόλη στην κηδεία. Θυμάμαι τους ανθρώπους στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, στα δέντρα. Ο Βίκτορ, νεοκόρος σήμερα στο ναό του κημητηρίου, μας είπε: «Ήμουν μικρό παιδί τότε, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσουμε τίποτα την κηδεία. Τι κόσμος ήταν αυτός? Όλοι τον αγαπούσαν και μιλούσαν για τις ευεργεσίες του. Η γιαγιά μου που ήταν Ελληνίδα, όταν αρρώστανε σε αυτόν πήγαινε να την εξετάσει και πάντα μου μιλούσε με πολλή συγκίνηση για τον Αρχιεπίσκοπο». Η Λέικφελτ αφηγείται. Οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναικούλες με άσπρα μαντήλια στα κεφάλια. Προχώρησα σιγά σιγά μπροστά από τη σωρό του δεσπότη. Ακόμη και οι γερόντισες δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρές τεντωμένων χεριών, λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι και το κημητήριο ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα και μέχρι την πόρτα του κημητήριου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντήλια ο ύμνος: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς». Ό,τι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος, όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν, η απάντηση ήταν μία: «Κηδεύουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας». Η πομπή έφτασε αργά το απόγευμα στο κημητήριο. Το μαρτυρικό σώμα του Αρχιεπισκόπου Λουκά εναπετέθη στον τάφο δίπλα στο φίλο του Αρχιμανδρίτη Τίχωνα και στον επίσης αγιασμένο Αρχιεπίσκοπο Γουρία Κάρποφ. Ο τάφος του λιτός και απεριρτός, σκεπασμένος πάντα με λουλούδια από τους ανθρώπους που καθημερινά καταφθάνουν. Στην κορυφή ένας μαρμάρινος σταυρός για να θυμίζει τη λυτρωτική σταυρική θυσία του Χριστού, αλλά και τη δική του σταυρική πορεία. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο στόλισμα που όλοι οι χριστιανοί τοποθετούν στους τάφους, αλλά η ένδειξη και το σύμβολο ότι αυτός που είναι θαμμένος από κάτω σήκωσε πραγματικά το σταυρό του, το σταυρό που τόσο αγάπησε, που με αυτόν πορεύθηκε και που αυτόν κήρυξε έργο και λόγο. Θα με ρωτήσετε: «Κύριε, Κύριε, είναι εύκολο να είσαι καταδιωγμένος? Είναι εύκολο να περνάς από τη στενή πύλη και από τον δρόμο με αγκάθια?» Θα με ρωτήσετε με απορία. Στην καρδιά σας ίσως φωλιάσει αμφιβολία αν είναι ελαφρύς ο σταυρός του Χριστού. Εγώ όμως θα σας πω: ναι, ναι, είναι ελαφρύς, εξαιρετικά ελαφρύς. Και γιατί είναι ελαφρύς? Γιατί είναι εύκολο να τον ακολουθείς αυτό τον αγκάθωτο δρόμο, διότι δεν θα προχωράς μόνος σου, θα σε συνοδεύει ο ίδιος ο Χριστός, διότι το άπειρο ελαιός του θα σε ενδυναμώνει όταν θα λυγίσεις από το βάρος του σταυρού, διότι ο ίδιος θα σε στηρίζει, θα σε βοηθάει να σηκώνεις το σταυρό σου. Δεν μιλάω μόνο από τη γνώση, αλλά και από προσωπική εμπειρία. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όταν προχωρούσα σε αυτό το δύσκολο δρόμο, όταν σήκωνα το βαρύ σταυρό του Χριστού, δεν το ένιωθα βαρύ, και ο δρόμος αυτός ήταν ο δρόμος της χαράς, επειδή το ένιωθα απόλυτα και το διαισθανόμουν ότι δίπλα μου πορεύεται ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι με βοηθάει να σηκώνω το σταυρό μου. Ήταν βαρύ το φορτίο, αλλά το θυμάμαι σαν να ήταν λαμπρή χαρά, σαν να ήταν ευλογία του Κυρίου, διότι ο Κύριος είναι ελεήμον για όλους τους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό τους. Δεν θα εγκαταλείψει μόνο του εκείνο που πήρε το σταυρό του και τον ακολούθησε, αλλά θα πορεύεται δίπλα του, θα είναι στήριγμα στο δρόμο του και θα τον ενδυναμώνει με τη χάρη του. Να θυμάστε τα για λόγια του, διότι κρύβεται η μεγάλη αλήθεια σε αυτά. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένη καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε το ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμώ τη πρόσημη και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση δε ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Όλους εσάς, όλους τους που πίστεψαν στον Κύριο, καλεί να τον ακολουθήσετε, να σηκώσετε το φορτίο του, το σταυρό του. Μη φοβάστε λοιπόν, προχωρείτε με θάρρος. Μη σας φοβίζουν οι επιθέσεις του διαβόλου που σας εμποδίζει να προχωρείτε στο δρόμο αυτό. Φτύστε το διάβολο, διώξτε το με το σταυρό του Κυρίου στο όνομά του. Κοιτάξτε ψηλά και θα δείτε τον ίδιο τον Κύριον Ιησού Χριστό, ο οποίος συμπορεύεται μαζί σας και που διευκολύνει τον δρόμο σας. Αμήν. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όχι μόνο όταν ήταν στη ζωή, αλλά και μετά την κοίμησή του, συνεχίζει να βοηθάει τους ανθρώπους και με τη χάρη του Θεού να θαυματουργεί. Ο τάφος του και η Λάρνακα μετά για λείψανά του έχουν γίνει πλέον νέα κολυβήθρα του Σιλουάν. Στη Σιφερούπολη
έχουν καταγραφεί πολλά θαύματά του. Μεταφέρουμε ελάχιστα από αυτά που διαβάσαμε ή ακούσαμε από αξιόπιστα πρόσωπα. Η Λία Γκοτσαρόβα από την Τυφλίδα υπέφερε από καρκίνο. Είχε κάνει μια εγχείρηση και ετοιμαζόταν για δεύτερη. Τα πόδια της σπρίζονταν, κεγόνταν και δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Κάποια μέρα είδε τυχαία ένα άρρωστο που διάβαζε ένα άνθρο του ακαδημαϊκού Καρτσίρσκι με απομνημονεύματά του για τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Απαγοητευμένη από τη μέχρι τώρα πορεία της υγείας της, σκέφτηκε πως ο Αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Με πολλή πίστη ταξίδευσε ως τη Σιμφερούπολη. Πήγε στον τάφο του και προσευχήθηκε θερμά. Εκεί ένιωσε ότι τα πόδια της είναι καλύτερα. Ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο συγκινημένη. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος εξαφανίστηκε. Η υγεία της αποκαταστάθηκε. Η Μαρία Περεντέρη είχε βοηθηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο και όταν ζούσε και μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε ο Αρχιεπίσκοπος είχε αρρωστήσει άσχημα στο στόμα της. Τα χείλη της είχαν βριστεί και την πονούσαν πολύ. Σ' όσους γιατρούς πήγε δεν μπόρεσαν να την βοηθήσουν καθόλου. Επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος τη θεράπευσε με την προσευχή του. Το 1989 αρρώστησε πολύ βαριά ο σύζυγός της Γρηγόριος. Ήταν εξαντλημένος στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθεί. Η Μαρία πήγε στον τάφο του Αρχιεπισκόπου και με δάκρυα τον παρακαλούσε να βοηθήσει τον άντρα της. Όταν γύρισε σπίτι, με έκπληξη είδε ότι ο άνδρας της είχε σηκωθεί από το κρεβάτι και περπατούσε μέσα στο σπίτι. Η ασθένειά του είχε τελείως υποχωρήσει. Η Λαρίσα Γιατσκόβα διηγείται από το καλοκαίρι του 1993, ως την άνοιξη του 1994 υπέφερε πολύ από φρικτούς πόνους στο αριστερό της μάτι, οι οποίοι επεκτείνονταν σε όλη την αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Η πόνη ήταν ιδιαίτερα δυνατή τα βράδια. Απελπισμένη πήγε στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Λουκά, προσευχήθηκε θερμά και το θαύμα έγινε. Οι πόνοι που τόσους μήνες την ταλαιπώρησαν, εξαφανίστηκαν. Η Λαρίσα από το Κίεβο διηγείται. Την ημέρα που γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου Μητροπολίτη Κιέβου, πήγα να προσκυνήσω τα γυαλίψανά του. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που από το συνωστισμό πιέστηκε ο θωρακάς μου και έσπασαν δύο πλευρά αριστερά. Πονούσα πάρα πολύ. Σε 2-3 μέρες ο πόνος δυνάμωσε τόσο που δεν μπορούσα ότι όρθινε να σταθώ ούτε να πλαγιάσω. Αποφάσισα να μην πάω στους γιατρούς. Έρχεται τότε μια φίλη μου και με παρεκάλεσε να πάω στο Ποτσάιρ, όπου δεν είχα ξαναπάει. Συμφώνησα, αλλά σε όλο το δρόμο κρατούσα με το αριστερό μου χέρι το πλευρό μου που πονούσε πάρα πολύ. Καθίσαμε στο Ποτσάιρ 3 ημέρες και μετά επιστρέψαμε στο Κίεβο. Στο δρόμο η φίλη μου είπε πως ο αδελφός της εργάζεται στο σιδηρόδρομο και μπορεί να με πάει στη Σιμφερούπολη. Κατάλαβα ότι ήταν η ευκαιρία μοναδική να πάω στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Λουκά και συμφώνησα. Μπήκα στο τρένο, αλλά πονούσα πολύ. Ούτε να κοιμηθώ μπορούσα. Αμέσως από το σταθμό πήγα στον τάφο του Δεσπότη, άναψε χεριά. Προσκύνησα τον τάφο του, γνώρισα για τη ζωή του και παρακάλεσα τον ιερέα να κάνει τρισάγιο. Πήγαμε μετά στη λειτουργία και ακολούθως με τα πόδια για το σταθμό. Μπήκαμε στο τρένο και στο κουπέ στη θέση μου. Έπρεπε να βάλω τη τσάντα μου στο ράφι, πάνω από το κάθισμα. Χωρίς να το σκεφτώ σήκωσα το αριστερό μου χέρι και δεν ένιωσα καθόλου πόνο. Τότε κατάλαβα ότι είχα θεραπευτεί. Το θαύμα της θεραπείας μου ήταν τόσο φανερό που δεν μπορούσα να μην το πιστέψω. Ήταν 24 Ιουνίου του 1995. Κατά την επίσκεψή μας στη Σιμφερούπολη το Μάιο του 1998, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους που τον γνώρισα ή ένιωσε την παρουσία του και τη θαυματουργική επέμβασή του σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Όλοι τους μιλούσαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο. Ήδη κάποιες μαρτυρίες τις καταχωρήσαμε σε προηγούμενες σελίδες. Μεταφέρουμε μερικές ακόμη. Ο πατήρ Λεωνίδας, που καθημερινά βρίσκεται στη Λάρνακα του Αρχιεπισκόπου Λουκά, μας είπε μεταξύ των άλλων: «Έζησα τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά από κοντά. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, με πολύ δυνατή πίστη και απέραντη αγάπη για όλους τους ανθρώπους.
Όταν ήλθε στην Κριμαία, έστειλε τους δικούς του ανθρώπους να ψάξουν για να βρουν απόρους και φτωχούς αρρώστους. Τους έβαιναν στο διαμέρισμά του για να τους εξετάσει και να τους γιατρέψει. Όλοι τον θυμούνται με ευγνωμοσύνη και μέχρι σήμερα δεν πάβει να θαυματουργεί. Η κυρία Θεοδοσία μας είπε: ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεγάλος χειρουργός, αλλά και άνθρωπος που δεν συναντάς εύκολα. Τολμώ να πω υπεράνθρωπος. Εγώ εργάζομαι χρόνια στο νοσοκομείο της πόλης μας ως προϊστάμενη. Ακόμη και σήμερα έρχονται άνθρωποι από όλη την Κριμαία και διηγούνται περιστατικά από τη ζωή του και πόσο ο ίδιος τους είχε βοηθήσει και θεραπεύσει. Ποτέ δεν δεχόταν χρήματα. Ήταν μια καρδιά που ήξερε να αγαπάει τους ανθρώπους. Εγώ επέφερα από τη μέση μου. Είχα φρικτούς πόνους. Την ημέρα της ανακομιδής στον λειψάνο του πήγα να προσκυνήσω και από τότε οι πόνοι σταμάτησαν εντελώς. Δεν με ξαναενόχλησαν. Η κυρία Λιδία μας είπε: αρχιεπίσκοπος Λουκάς ζούσε πολύ φτωχικά. Το διαμέρισμά του είχε όλο και όλο δύο δωμάτια. Το ένα ήταν το κελί του. Στο άλλο είχε το γραφείο και ιατρείο του. Όλα εκεί ήταν απλά. Τα ράσα του παλιά, φτωχικά, τριμμένα. Δεν δεχόταν χρήματα από τους αρρώστους. Η γραμματέας του κρατούσε κατάλογο απόρρο με τις διευθύνσεις και κάθε τόσο έστελε βοηθήματα. Κάποτε πήγε μια κυρία να εξεταστεί. Στο τέλος πήγε να του δώσει χρήματα. Δεν τα δέχτηκε. Την έστειλε στο άλλο δωμάτιο και η γραμματέας του της έδωσε τη διεύθυνση μια φτωχής οικογένειας για να τα προσφέρει εκεί. Η 85χρονη κυρία Αγκαλίνα, ένα ζωντανό γεροντικό, μας μιλούσε χωρίς σταματημό για τον αρχιεπίσκοπο. Μας είπε μεταξύ των άλλων: για τον αρχιεπίσκοπο η εθνικότητα, η θρησκεία, η κοινωνική θέση, οι πεπιθήσεις, οι ιδέες του άλλου ανθρώπου δεν είχαν καμιά σημασία. Από τη στιγμή που κάποιος ερχόταν και του ζητούσε τη βοήθειά του, την πρόσφερε χωρίς διακρίσεις. Βοηθούσε όλους τους ανθρώπους. Δεν ήταν προσωπολήπτης. Κάποτε τον επισκέφθηκε μια Εβραία. Αφού την εξέτασε, αυτή έβγαλε να του δώσει χρήματα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά. Της είπε μάλιστα: πήγαινε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Την τάδε ώρα θα έλθει το τρένο και θα κατέβει μια γυναίκα με τρία παιδιά. Έχει ανάγκη. Σε αυτή να δώσεις τα χρήματα. Η Εβραία έφυγε. Στο δρόμο θυμήθηκε πως δεν της είπε καν το όνομα της γυναίκας. Μόνο την ώρα άφηξής του τρένου. Δεν ήξερε τι να κάνει. Εκείνη την ώρα έφτασε στο σταθμό και αμέσως είδε μια γυναίκα με τρία παιδιά. Κατάλαβε ότι ήταν αυτή. Της έδωσε τα χρήματα χαρούμενη και έτρεξε πίσω στον αρχιεπίσκοπο. Αυτός της είπε πάλι πως η γυναίκα αυτή είχε πολύ ανάγκη αυτά τα χρήματα. Η Εβραία έφυγε απορριμμένη. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως ο αρχιεπίσκοπος γνώρισε την άγνωστη αυτή γυναίκα, τις ανάγκες της και την ώρα ακριβώς της άφηξής της. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Όταν ζούσε η Λέικφελτ, η γραμματέας του μου είχε πει: «Γκαλίνα, θα δεις ότι ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μετά από λίγα χρόνια θα ανακηρυχθεί Άγιος». Και πράγματι αυτό δεν άργησε να γίνει. Η Αγία Ζωή του, τα θαυμαστά του, τα θαύματά του και η πίστη του λαού του Θεού πιστοποιούν την αγιότητα του Αγίου Λουκά. Η Ειδική Ερευνητική Επιτροπή ασχολήθηκε με τη ζωή, τα έργα, τα θαύματά του. Το Νοέμβριο του 1995, με απόφαση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανακηρύχθηκε Άγιος. Γράφτηκε ειδική ακολουθία και γεωγραφήθηκε η εικόνα του. Δόθηκε δε η άδεια στον Αρχιεπίσκοπο Συμφερούπολεως και Κριμαίας κ. Λάζαρο να προβεί σε ανακομιδή το λειψάνο του. Στις 17 Μαρτίου του 1996 συγκεντρώθηκαν στο ναό των Αγίων Πάντων Συμφερούπολης τα μέλη της Επιτροπής Αρχιερείς, Ιερείς, Ηγούμενοι και Μοναχοί των Μονών της Κριμαίας. Όπως μας είπε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Λάζαρος, τη νύχτα μετά από προσευχή και γιασμό ξεκίνησα για τον τάφο του Αρχιεπισκόπου. Ήταν μια παγωμένη νύχτα και φυσούσε δυνατός αέρας. Έσκαψαν και βρήκαν τα ιερά λείψανα όταν ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος κατέβηκε στον τάφο και πήρε τα χέρια του, στα χέρια του τα λείψανα. Ο αέρας απότομα σταμάτησε. Μια βαθιά ησυχία απλώθηκε.
Όλοι κρατούσαν αναμμένα κεριά, γονατιστοί και κοιτούσαν συγκινημένοι. Έψαλαν το Άγιο σου Θεός και μετέφεραν τα λείψανα στο ναό του κημητηρίου, αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Έξω από την εκκλησία μια δαιμονισμένη άρχισε να φωνάζει: «Δεσπότη, μη με βαφσανίζεις, άφησέ με». Ο εφημέριος του ναού, πατήρ Βάτσλαφ, μας είπε: «Τα ιερά λείψανα έμειναν τρεις μέρες στο ναό μας μέσα σε ειδική λειψανοθήκη. Όταν άνοιξε το πρωί της πρώτης ημέρας την πόρτα, όλη η εκκλησία ευωδίαζε. Υπήρξαν άνθρωποι που θεραπεύτηκαν τότε, όπως η κυρία Θεοδοσία και ο κύριος Αλέξανδρος Γκαβίλια. Ο κύριος Αλέξανδρος υπέφερε πολύ από τα νεφρά του. Τις μέρες εκείνες ήλθε και προσευχήθηκε μπροστά στα Αγία Λείψανα. Το θαύμα έγινε. Επέστρεψε σπίτι του εντελώς υγιής». Τις τρεις επόμενες μέρες ο αρχιεπίσκοπος Λάζαρος λειτουργήσε τρεις φορές. Την Τετάρτη 20 Μαρτίου του 1996 τα λείψανα μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Έτσι, μετά από 35 χρόνια, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς επέστρεψε στο ναό του, εκεί που λειτουργούσε και κήρυτε για 15 χρόνια. Τώρα πλέον δεν κηρύττει με το στόμα. Η παρουσία των λειψάνων του, η ευωδία του που αναβλύζουν και τα θαύματά του είναι το καλύτερο κήρυγμα. Στην ανακομιδή παραβρέθηκαν περίπου 40.000 άνθρωποι. Στις 24 με 25 Μαΐου του 1996 έγιναν μεγάλες γιορτές, όταν επίσημα ανακηρύχθηκε Άγιος. Παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Κιέβου Βλαδίμηρος, πολλοί αρχιερείς και ιερείς, μέλη της κυβέρνησης και πλήθος κόσμου. Η μνήμη του ορίστηκε στις 11 Ιουνίου, επέτειο της κοίμησής του. Έτσι προσθέθηκε ένας ακόμη Άγιος στην αλυσίδα των Μεγάλων Αγίων και Γεματικών Αναργύρων, Ευαγγελιστού Λουκά, Κοσμά και Δαμιανού, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομήδους, Θαλελέουτα και Τρίφωνος, Μοκίου και Ανικήτου. Την ίδια χρονιά πάρθηκε απόφαση να γίνεται κάθε χρόνο στη Σιφερούπολη ιατρικό συνέδριο Ορθοδόξων Γιατρών προς τιμή του Αγίου Λουκά. Στις 8 Μαΐου του 1998, στο χωριό Κατσιβέλη, στη νότια ακτή της Κρυμαίας, με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Λαζάρου, μπήκε ο θεμέλιος λίθος για ναό αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Θα είναι και ο πρώτος ναός αφιερωμένος στη μνήμη του. Θα τελειώσουμε το βίο του Αγίου Λουκά διαβάζοντας από μια επιστολή προς το γιο του το 1960. Είναι μαρτύριο αναδιευθύνοντα της Εκκλησίας, εκπρόσωπος του κράτους, εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα και επεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πάνω από 2 μήνες κράτησε η μάχη εναντίον ενός εξαιρετικά κακού ιερέως. Η εξέγερση κατά της αρχιερατικής εξουσίας στον Τζαγκόι συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια και θαρρύνεται από τους ανθρώπους της Κακεμπέ. Έχουν πολλούς λόγους να μου συντομεύσουν τη ζωή. Είμαι συγκλονισμένος και ανησυχώ βαθιά για την πορεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αφαιρείται από τους ιερείς το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων τους. Από εδώ και μπρος, αυθεντίες στην Εκκλησία θα είναι μόνο τα εκκλησιαστικά συμβούλια. Από κοινού βέβαια με τους αντιπροσώπους του κράτους. Οι κληρικοί θα παραμείνουν μόνον έμεις στη λειτουργή των ιερών ακολουθιών, χωρίς δικαίωμα λόγου και διοικήσεως των ναών, της περιουσίας και των χρημάτων τους. Καταλαβαίνετε βέβαια πως τίποτε άλλο δεν μπορεί να με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Собрание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей и века сего, против духов зло. Παιδιά μου, πολύ σας παρακαλώ, ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου.
δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πονηρός είναι. Δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τα πονηρά πνεύματα. Προσέξτε, τον διάβολο δεν τον συμφέρει να δεχθεί κανείς την ύπαρξή του. Δεν τον συμφέρει να γνωρίζει ο άνθρωπος και να αισθάνεται ότι είναι δίπλα του και του στείνει παγίδες. Ένας κρυφός και άγνωστος εχθρός είναι πιο επικίνδυνος από έναν ορατό εχθρό. Ω, πόσο μεγάλος και τρομερός είναι ο στρατός των δαιμόνων. Πόσο αμέτρητο είναι το μαύρο τους πλήθος. Αμετάβλητα, ακούραστα, μέρα και νύχτα επιδιώκουν να σπρώξουν όλους εμάς που πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού να μας παρασύρουν στο δρόμο της απιστίας, της κακίας και της ασέβειας. Αυτοί οι αόρατοι εχθροί του Θεού έχουν βάλει ως μοναδικό του σκοπό μέρα και νύχτα να επιδιώκουν την καταστροφή μας. Όμως μη φοβάστε, πάρτε δύναμη από το όνομα του Ιησού. Η Πνευματική Διαθήκη απευθύνεται στα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα του Αγίου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μαζί με τον πατέρα υπέφεραν και τα 4 παιδιά του. Δοκίμασαν την πίκρα της διπλής ορφάνιας και του κατατρεγμού. Θεωρούνταν παιδιά ενός εχθρού του λαού και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Επόμενο ήταν να θεωρούν ακατανόητη την απόφαση του πατέρα τους να ιερωθεί. Για όλα τα δεινά που υπέστη η οικογένεια, θεωρούσαν υπεύθυνη την Εκκλησία. Και το ερώτημα που συνεχώς ταλάνιζε τις ψυχές τους, όπως και πολλούς ανθρώπους που τον γνώρισαν, ήταν γιατί ένας διάσημος και τόσο πετυχημένος καθηγητής της χειρουργικής πήρε μια τόσο μεγάλη απόφαση να χειροτονηθεί ιερέας και μάλιστα σε μια περίοδο διωγμού της Εκκλησίας. Πως ένας δοξασμένος επιστήμονας αφιερώθηκε στην υπηρεσία μιας ξεπερασμένης υπόθεσης της θρησκείας. Τι είχε να κερδίσει ο μεγάλος αυτός δεξιοτέχνης της χειρουργικής από την ιεροσύνη? Σε πολλές επιστολές του, ο Άγιος προσπαθεί να απολογηθεί και να εξηγήσει στα παιδιά του τον λόγο που αποφάσισε να πάρει αυτό το μαρτυρικό δρόμο. Τα παιδιά του δείχνουν να μην τον καταλαβαίνουν. Και αυτός ήταν ένας ακόμη σταυρός για τον Άγιο Λουκά. Ως τον θάνατό του δεν έπαβε να νουθετεί και κυρίως να προσεύχεται για τα παιδιά του, που είχαν τόσο πολύ επηρεαστεί όπως και όλη η γενιά τους από την αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Είναι συγκινητικό το γράμμα που απευθύνει στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, στα μέσα της δεκαετίας του 40. Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα, το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριο, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστο καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδιάς απαρνήθηκα τα εγκόσμια και την ιατρική μου καριέρα, η οποία βέβαια θα μπορούσε να ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά τώρα δεν έχει καμιά σημασία για μένα. Όλη η χαρά μου και όλη η ζωή μου είναι να υπηρετώ τον Κύριο, τον οποίο πιστεύω. Το καλοκαίρι του 1956 ο Άγιος βρίσκεται στην πόλη Αλούστα της Κριμαίας. Έχει χάσει την όρασή του. Κοντεύει να κλείσει τα 80 χρόνια του και νιώθει πως οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν. Αποφασίζει λοιπόν να συντάξει την Πνευματική Διαθήκη προς τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά του. Είναι μια ίστατη προσπάθεια να βοηθήσει τα παιδιά του να ξεφύγουν από την μέγενη του αθεϊσμού, να αντισταθούν στο αντίχριστο ρεύμα της εποχής, να ανακαλύψουν την ύψιστη αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, τηρώντας τις Άγιες εντολές του και υπηρετώντας τους πονεμένους ανθρώπους, τους ελαχίστους αδελφούς του Ιησού Χριστού. Έχουμε την αίσθηση ότι η Πνευματική Διαθήκη του Αγίου είναι και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη. Απευθύνεται και σε όλους εμάς, τα πνευματικά παιδιά του Αγίου Λουκά, που τον τιμούμε και τον αγαπούμε. Ας γίνουμε και εμείς μιμητές του. Και σύμφωνα με την υπόσχεσή του, θα μας επισκιάζουν οι πρεσβείες και οι προσευχές του, τώρα που βρίσκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και Δημιουργού μας.
στους τρεις γιους μου, την κόρη, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μου. Η πνευματική διαθήκη μου. Είμαι πλέον 79 χρονών. Η καρδιά μου εξασθενεί και οι δυνάμεις μου με εγκαταλείπουν και είναι ολοφάνερο ότι πλησιάζει η ώρα της αναχώρησής μου από τούτη τη γη. Ο Απόστολος Παύλος άφησε διαθήκη σε όλους τους χριστιανούς. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Δεν τολμώ βέβαια να πω προς όλους τους χριστιανούς, αλλά σε εσάς τα παιδιά μου μπορώ να πω, μιμηθείτε εμένα, όπως και εγώ τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στο Θεό να γίνει εύκολη. Διότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι οι σύν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Κατά Ματθαίον 7:14. Και ακόμη, δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Πράξεις Αποστόλων 14:22. Διαβάστε ακόμη την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Τέκνον, μνήσθητι ότι απέλαβες σι τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σι δε οδυνάσε. Κατά Λουκάν 16:25. Για περισσότερα από 25 χρόνια η ζωή μου ήταν συνυφασμένη με την εργασία του αγροτικού χειρουργού και καθηγητή της χειρουργικής και μετά 11 χρόνια διώξεων για το όνομα του Χριστού μέσα στις φυλακές και στις σκληρές εξορίες. Από το 1944 συνδύαζα την επίπονη διακονία του Επισκόπου με την θεραπεία των τραυματιών στο Ταμπόφ και μόλις το 1946 ολοκληρώθηκε η χειρουργική μου δραστηριότητα και παρέμεινε μόνον η αρχιερατική. Στον πολύ κόσμο ήταν ακατανόητο πώς μπορούσε ένας μεγάλος χειρουργός που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Στάλιν να αφήσει τη χειρουργική και να γίνει επίσκοπος. Όμως δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο σε αυτό, γιατί από τα νεανικά μου κιόλας χρόνια ο Κύριος με προώρησε για την υπέρτατη μορφή διακονίας σε αυτόν και τους ανθρώπους. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, στην τελετή αποφύτισης, έλαβα από τον διευθυντή του σχολείου το απολυτήριο γυμνασίου, το οποίο το είχε βάλει στο ιερό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το είχα διαβάσει και πριν, αλλά τώρα, όταν διάβασα εκ νέου τα λόγια του Χριστού, απευθυνόμενα στους Αποστόλους. «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ολίγοι». Κατά Ματθαίον 9:37-38, η καρδιά μου σκύρτησε και αναφώνησα σιωπηλά «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες». Πέρασαν χρόνια. Έγινα διδάκτορ της ιατρικής και σκέφτηκα να γράφω το βιβλίο «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Όταν πήρα την απόφαση αυτή, μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού προερχόταν αυτή η σκέψη. Λίγα χρόνια αργότερα όμως κατάλαβα ότι ήταν μία σκέψη που μου είχε υποβληθεί από τον Θεό, διότι μετά την πρώτη μου σύλληψη, στο γραφείο του διοικητή των φυλακών, ολοκλήρωσα την πρώτη έκδοση του βιβλίου μου και στο εξώφυλλο έγραφα «Επίσκοπος Λουκάς, δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Πέρασαν ακόμη 2 χρόνια. Ήμουν στην πρώτη εξορία στη Σιβηρία, στην πόλη Γενισέισκ. Ήρθε τότε εντελώς ξαφνικά να με συναντήσει ένας μοναχός από το Κρασνογιάρσκ. Στην πόλη αυτή όλοι οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στους νεοτεριστές και ο πιστός στην κανονική εκκλησία λαός έστειλε αυτό το μοναχό να χειροτονηθεί ιερέας, όχι σε μένα στο Γενισέισκ, αλλά στο Μινουσίνσκ, σε έναν άλλο ορθόδοξο επίσκοπο. Μία ανεξήγητη όμως δύναμη τον καθοδήγησε σε μένα στο Γενισέισκ. Όταν με αντίκρισε, ξαφνιάστηκε, πάγωσε και βουβάθηκε. Αποδείχθηκε πως όταν με είδε αναγνώρισε ξεκάθαρα εκείνον τον αρχιερέα που είχε δει σε ένα αξέχαστο όνειρο να τον χειροτονεί ιερέα 10 χρόνια πριν. Ενώ εγώ εκείνον τον καιρό ήμουν δημογιατρός στην πόλη Περεσλάβλ, Ζαλέσκι. Ο Κύριος ο Θεός με πρίκησε με διάφορα ταλέντα. Ταυτόχρονα με το γυμνάσιο τελείωσα και τη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου. Είχα μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική και αποφάσισα να δώσω στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αγία Πετρούπολη.
Στα μισά των εξετάσεων όμως τις εγκατέλειψα, γιατί θεώρησα πως πρέπει να υπηρετήσω το Θεό και τους ανθρώπους με έργο πιο ωφέλιμο από τη ζωγραφική. Αν και εκείνο το διάστημα είχε ξεκαθαρίσει μέσα μου η κατεύθυνση της ζωγραφικής δραστηριότητας την οποία θα ακολουθούσα, εάν δεν εγκατέλειπα τη ζωγραφική. Θα ήταν καθαρά θρησκευτική κατεύθυνση ή θα ακολουθούσα τα ίχνη των Βασνετσόφ και Νέστεροφ. Από τότε με απασχολούσαν πολύ και επίμονα τα δύσκολα ζητήματα της θεολογίας. Το βασικό στοιχείο του χαρακτήρα μου ήταν η έντονα έκδηλη επιθυμία να υπηρετώ τον Θεό και τους ανθρώπους. Και μόνο χάρη σε αυτό, παρά την μεγάλη αντιπάθειά μου προς τις φυσικές επιστήμες, έδωσα εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου και τελείωσα με άριστα. Από το Πανεπιστήμιο κιόλας εκδηλώθηκε το μεγάλο μου ταλέντο του ανατόμου και χειρουργού και οι συμφοιτητές μου δεν ήθελαν καν να ακούσουν πως προτίθεμαι να γίνω δημογιατρός. Είχαν αποφασίσει ομόφωνα πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας ή χειρουργικής. Από ό,τι γνωρίζετε, είχαν μαντέψει σωστά το μέλλον μου. Ως δημογιατρός εργάστηκα για 13 χρόνια, από 12 έως 14 ώρες την ημέρα. Σκεφτόμουν σοβαρά να εγκαταλείψω το δημοτικό νοσοκομείο και να πάω σε απομακρυσμένα χωριά, όπου οι δύστυχοι άνθρωποι πεθαίνουν δίχως να έχουν καμιά ιατρική βοήθεια. Ο Κύριος όμως είχε αποφασίσει διαφορετικά για μένα. Με έστειλε στην Τασκένδη, όπου ήμουν ένας από τους διοργανωτές του Πανεπιστημίου Μέσης Ασίας και καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και άμεσης χειρουργικής. Ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 1920. Στα χρόνια της πλήρους ασυδοσίας των αντιθρησκευτικών διαδηλώσεων και καρνάβαλων, όπου χλέβαζαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, η καρδιά μου φώναξε. «Δεν μπορώ να σιωπώ». Στην Τασκένδη γινόταν τότε κληρικολαϊκό συνέδριο. Ήμουν παρόν και για κάποιο σημαντικό πρόβλημα είχα κάνει μια ενθουσιώδη ομιλία. Αυτή η ομιλία είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στον επίσκοπο Τασκένδης Ινοκέντιο και στο τέλος του συνεδρίου μου είπε ξαφνικά «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ήταν εντελώς απροσδόκητο για μένα, αλλά τα λόγια του αρχιερέα τα εξέλαβα ως κλήση του Θεού δια των χιλέων του και χωρίς να ταλαντευτώ ούτε ένα λεπτό, απάντησα. «Εντάξει, σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας». Και την επόμενη Κυριακή, εγώ, ο καθηγητής της ιατρικής, με ξένο δανικό ράσο, παρουσιάστηκα στον επίσκοπο που στεκόταν στον θρόνο και χειροτονήθηκα υποδιάκονος και κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας διάκονος. Μετά από 2 εβδομάδες, ήμουν ήδη ιερέας εφημέριος στον καθεδρικό ναό. 1 χρόνο και 2 μήνες πριν από αυτό το μεγάλο γεγονός στη ζωή μου, πέθανε η σύζυγός μου και μητέρα σας. Ο μικρότερος από σας, ο Βαλεντίνος. Ήταν τότε 6 χρονών και ο μεγαλύτερος ο Μιχαήλ, 14. Μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες, ο Κύριος με αξίωσε του μεγάλου αξιώματος του Επισκόπου. Η μεγάλη θεία πρόνοια για μένα και σας τα παιδιά μου φάνηκε στο ότι ο Κύριος κάλεσε στην αιωνία ζωή τη μητέρα σας, επιτρέποντας να στενήσει από καλπάζουσα φυματίωση, και έτσι μου άνοιξε το δρόμο για τον μοναχισμό και την αρχιερατική διακονία. Όλες τις φροντίδες για σας, τα παιδάκια μου, τις ανέθεσα στον Κύριο και βέβαια δεν διαψεύστηκα, ελπίζοντας σε Αυτόν. Για την μέρημνα και ανατροφή σας μου έστειλε μία σχεδόν άγνωστη έως τότε γυναίκα, τη Σοφία Σεργέευνα Βελετσκάγια, η οποία στη διάρκεια των φυλακίσεών μου και των 3 εξοριών, με μεγάλη αυταπάρνηση και αγάπη σήκωσε το βαρύ σταυρό των φροντίδων για σας στα χρόνια του λοιμού, σας ανέθρεψε εξαιρετικά και σας έδωσε σχολική μόρφωση. Αργότερα όλοι σας, οι 3 γη και η κόρη μου, με τις φροντίδες και την βοήθεια των αγγέλων προστατών σας, ολοκληρώσατε τις ανώτατες σπουδές σας. Ο Μιχαήλ εδώ και καιρό έχει γίνει καθηγητής, ενώ ο Αλιώσα και ο Βάλια είναι διδάκτορες των ιατρικών και βιολογικών επιστημών και σε λίγο θα γίνουν επίσης καθηγητές. Ο Κύριος δέχθηκε όλες τις θυσίες που του πρόσφερα και όχι μόνο δέχθηκε, αλλά πολλά άλλαξε και διόρθωσε. Εγκατέλειψα τη χειρουργική, χάρη του κηρύγματος για τον Ιησού Χριστό.
δεν σκεφτόμουν καν τη δόξα του χειρουργού που σίγουρα μου ανήκε. Ενώ στον Θεό η δόξα αυτή ήταν χρήσιμη, σε μεγάλο βαθμό αύξανε την δύναμη και τη σημασία του κηρύγματος μου. Το αναγνωρισμένο και φημισμένο βιβλίο μου «Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Το ολοκλήρωσα στην εξορία, όταν ήμουν πια αρχιεπίσκοπος. Για την αποφασιστικότητά μου να θυσιάσω τα πάντα προς δόξαν του, ο Κύριος μου έδωσε ένα άλλο μεγάλο τάλαντο του εκκλησιαστικού κηρύγματος και οι 9 τόμοι των κηρυγμάτων έχουν αναγνωριστεί από την Πνευματική Ακαδημία της Μόσχας ως εξαιρετικό φαινόμενο στην σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία και θησαυρός ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Κι εγώ, ο αυτοδίδακτος στη θεολογία, εξελέγει μέλος της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας. Για την Εκκλησία, τα κηρύγματά μου θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία από ότι τα «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Εκτός από αυτά τα θαυμαστά γεγονότα για τα οποία μίλησα παραπάνω και διά των οποίων ο Κύριος, χωρίς να γνωρίζω πώς, μυστικά, με οδηγούσε στην αρχιερατική διακονία, βίωσα πολλές φορές ακόμη την παρουσία του Θεού. Αισθάνθηκα αρκετά και αισθητά την παρουσία και επικοινωνία με τον Θεό στην πνευματική ζωή και στις προσευχές μου. Όμως, εάν για κάποιον από σας όλα όσα είπα παραπάνω δεν είναι αρκετά για να πιστεί, νομίζω πως η ενασχόληση του με τις φυσικές επιστήμες τόσο τον έχουν μαγέψει, που δεν θέλει να ακούει αυτά που έχω ζήσει στα όσα έχω βιώσει αρκετά αισθητά και αδιαμφισβήτητα. Άλλωστε, θα σας πω, όπως και να έχει, πόσο εκπληκτικά και ξεκάθαρα αποκαλύπτει ο Κύριος ο Θεός το θέλημά Του σε όσους Τον φοβούνται και Τον αγαπούν. Όταν ήμουν στο Λένιγκραντ για εγχείρηση, κατά την τέλεση της πανηχίδας, ο Κύριος με θαυματουργικό τρόπο και συγκλονιστική δύναμη που μου προκάλεσε ρίγη τρόμου, μου έδωσε την εντολή. «Πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου». Πέρασαν τα χρόνια κι εγώ από ύπουλο διαβολικό πειρασμό ξέχασα την εντολή αυτή του Θεού και ο Σατανάς έβαλε και πάλι στην ψυχή μου την ασυγκράτητη ορμή για τη χειρουργική. Γι' αυτό και ο Κύριος με τιμώρησε με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. 2 φορές χειρούργησε το μάτι μου ο καθηγητής ο Ντιτζόφ, αλλά ανεπιτυχώς, γιατί η τιμωρία έπρεπε να μείνει πάνω μου. Τη μέρα μετά τη δεύτερη εγχείρηση, όταν ήμουν ξαπλωμένος με τα μάτια δεμένα, με κυρίευσε και πάλι το πάθος για τη χειρουργική, ενώ ο Κύριος μου έστειλε ένα εκπληκτικό όνειρο. Ήμουν σε μία εκκλησία χωρίς φώτα. Το μόνο φωτισμένο σημείο ήταν το ιερό. Λίγο πιο πέρα από το ιερό υπήρχε η Λάρνακα ενός Αγίου. Πάνω στην Αγία Τράπεζα είχαν βάλει μια σανίδα και είχαν ακουμπήσει πάνω ένα γυμνό ανθρώπινο πτώμα. Πίσω και δίπλα στο ιερό είδα τους φοιτητές και τους γιατρούς να καπνίζουν τσιγάρα και εγώ να τους κάνω μάθημα ανατομίας πάνω στο πτώμα. Ξαφνιάστηκα από ένα κρότο και όταν γύρισα το κεφάλι μου είδα ότι είχε πέσει το σκέπασμα από τη Λάρνακα του Αγίου. Ο Άγιος ανακάθισε μέσα στη Λάρνακα, γύρισε και με κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο παράπονο και επίπληξη. Με τρόμο κατανόησα τελικά το τεράστιο βάρος της αμαρτίας μου, την παρακοή μου στην εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού, πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε τα αρνία μου. Εδώ και 15 χρόνια εκλιπαρώ τον Κύριο Ιησού Χριστό να με συγχωρήσει, επαναφέροντας στην μνήμη μου με σαφήνεια το τρομακτικό μου όνειρο και το σώμα του νεκρού που κοίτονταν στην Αγία Τράπεζα. Πρόσφατα πληροφορήθηκα από τον Θεό πως η αμαρτία μου συγχωρήθηκε. Από μέρα σε μέρα, όλο και λιγότερο ξεκάθαρα, έβλεπα το πτώμα στην Αγία Τράπεζα, ώσπου τελικά εξαφανίστηκε εντελώς. Και τώρα, παιδιά μου, ας περάσω στα τελευταία λόγια των εντολών και διαθηκών μου προς εσάς. Πιστεύω βαθιά στο Θεό και όλη τη ζωή μου την έκτισα πάνω στις εντολές Του. Και σε εσάς κληροδοτώ όλη τη ζωή σας να την αφιερώσετε στο Θεό και να χτίζετε όλα και πάντα πάνω στις εντολές του Χριστού. Για πολύ καιρό και με μεγάλη επιμονή έπλεα κόντρα στο ρεύμα
και σε εσάς τα παιδιά μου κληροδοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύμα, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. Να αποστρέφετε το βλέμμα σας και την καρδιά σας από εκείνη τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας, που επιδιώκει όχι τους υψηλούς στόχους, αλλά εκείνους που είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν. Να μην προσχωρήσετε σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία, που ζει όχι με το δικό της νου, αλλά με το νου των ηγετών και χτίζει τη ζωή της, όχι με τις ιερές εντολές του Χριστού, αλλά με τις υποδείξεις εκείνων που έχουν την εξουσία να καθοδηγούν τους ανθρώπους μόνον εκεί, όπου κατά τη γνώμη τους πρέπει να πηγαίνουν, όχι χάρη της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά για χάρη της επίτευξης των αγαθών της επίγειας Βασιλείας. Σκοπό της ζωής να θέσετε την επιδίωξη της ύψης της αλήθειας και να μην παρεκκλίνετε από αυτό το δρόμο, αν σας αναγκάσουν να υπηρετήσετε τους σκοπούς της κατώτερης αλήθειας, καταπατώντας την ύψιστη αλήθεια του Χριστού. Να είσαστε έτοιμοι ακόμη και για το μαρτύριο, εφόσον πλέετε κόντρα στο ρεύμα, να τηρείτε πλήρη πίστη, ακόμη και στις σκέψεις, στους άντρες και τις γυναίκες σας, όπως τήρησα κι εγώ. Στις επιστημονικές ενασχολήσεις και στο έργο σας πάνω στη μελέτη των μυστηρίων της φύσης, μην επιδιώκετε τη δόξα για τον εαυτό σας, αλλά μόνο το να ελαφρύνετε τον πόνο των ασθενών και αβοήθητων συνανθρώπων σας. Να θυμάστε ότι σε αυτό το έργο εγώ, ο πατέρας σας, αφιέρωσα όλη μου τη ζωή. Μιμητέ μου γίνεσθε, όπως και εγώ του Αποστόλου Παύλου, και να μην εργάζεστε για την κοιλιά σας, αλλά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, να φροντίζετε εκείνους που δίχως τη βοήθειά σας δεν μπορούν να απελευθερωθούν από τη μέγενη της ανέχειας και του ψέματος. Εάν εκπληρώσετε όλα όσα κληροδοτώ σε εσάς, θα κατέβει σε εσάς η ευλογία του Θεού, σύμφωνα με τα αδιάψευστα λόγια του προφητάνακτα Δαβίδ. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβούμενους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιωής, Υιόν της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Ψαλμός 102. Για αυτή την ευλογία και τη χάρη του Θεού πάντα προσευχόμουν στη ζωή μου για σας τα παιδιά μου, τα εγγόνια και δυσέγγονά μου και βέβαια πάντα θα προσεύχομαι στην αιώνια ζωή όταν θα σταθώ εμπρός στο βήμα του Θεού μου και Θεού σας, Δημιουργού μου και Δημιουργού σας. Και ο καιρός αυτός προφανώς είναι κοντά, γιατί εξασθένησαν η καρδιά μου και οι δυνάμεις μου. Ο πατέρας σας, αλλού στα 22 Ιουλίου 1956.